Κάντο. Κάντο. Κάτω, πια να ακουστεί, στον αέρα. Είμαστε στον αέρα. Ναι, και τι αέρα. Ανανεωμένο. Συντονιστείτε κάθε Τρίτη στις 8 με 10 το βράδυ στο European School Radio. Η ξεχωριστή εκπομπή Κάντο να ακουστεί στον αέρα. Μαζί σας, όχι μόνο ραδιοφωνικά. Εδώ θα μαθαίνετε πρώτη τα νέα του διαγωνισμού και θα σας ψιθυρίσουμε παρασκήνια από τη μεγαλύτερη δράση της χρονιάς. Στα μικρόφωνα, η Μυρτώ Γιαρένη και η Μαρία Τσάλι. Στην οργάνωση και υποστήριξη, ο Ευγένιος Βαρακλής και ο Χαράλαμπος Μουρατίδης. Κάντο! European School Radio TV. Παραμερίζουμε το εγώ, ανακαλύπτουμε το εμείς. Μοιάζομαστε και αλληλοστηριζόμαστε. Μαζί στις δυσκολίες, μαζί και στις χαρές. Ένωσε τη φωνή σου με τη δική μας. Γινόμαστε ένα, δεν αφήνουμε έξω κανένα. Συμμετέχουμε στον αγώνα για έναν ομορφότερο κόσμο. Από το εγώ στο εμείς. Μαθητικός διαγωνισμός ραδιοφωνικού μηνύματος και τραγουδιού Κάντο να ακουστεί 2021. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα contest.europeanschoolradio.eu. Το διαγωνισμό συνδιοργανώνουν το European School Radio, η Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου και το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας. Καλησπέρα! Καλησπέρα! Πώς είμαστε λοιπόν, European School Radio. Και πάλι σήμερα, μαζί σας. Σήμερα Τρίτη και 13. Ελπίζουμε να μην έχουμε απρόπτα. Αυτό ακριβώς, να πάνε όλα καλά, να είναι καλή η σύνδεσή μας και να βγάλουμε μια υπέροχη εκπομπή. Τέλεια. Οπότε νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε. Σιγά τι σιγά έχουμε... μας μπαίνουμε στο κλίμα. Τι έχουμε, Μαρία, σήμερα στο πρόγραμμα? Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τα υπόλοιπα φεστιβάλ και διαγωνισμούς του Κάντο να ακουστεί που έμειναν, γιατί είχαμε μείνει στο τρίτο φεστιβάλ και δεύτερο διαγωνισμό. Και θα φτάσουμε μέχρι και το τέλος στο φετινό διαγωνισμό. Τέλεια, πολύ ενδιαφέρουσα μου φαίνεται η σημερινή μας εκπομπή. Θες να ξεκινήσεις λίγο να βάλεις τον κόσμο στο mood? Φυσικά. Λοιπόν, την τελευταία φορά, στη τελευταία μας εκπομπή την προηγούμενη Τρίτη, είχαμε πει μέχρι και τον δεύτερο διαγωνισμό, Κάντο να ακουστεί. Οπότε σήμερα το λογικό είναι να ξεκινήσουμε από τον τρίτο. Ο τρίτος διαγωνισμός, λοιπόν, του οποίου η τελετή βράβευσης έγινε στο τέταρτο φεστιβάλ ραδιοφώνου, είχε θέμα η τέχνη της επικοινωνίας. Έγινε το 2017, λοιπόν, στο Ρέθυμνο, και έχουμε ετοιμάσει για σας τις συμμετοχές που βραβεύτηκαν, τόσο στην κατηγορία του ραδιοφωνικού μηνύματος, όσο και του τραγουδιού. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε έτσι σιγά-σιγά κάποιες συμμετοχές, βασικές συμμετοχές, από κάθε κατηγορία. Πολύ καλή ιδέα. Να ξεκινήσουμε με τα τραγούδια? Να ξεκινήσουμε με τα τραγούδια, φυσικά. Τέλεια. Οπότε, η νίκη της πρωτοβάθμιας ήταν με το Δημοτικό Σχολείο Σχολαρίου, που είχαν το τραγούδι «Πες το με ένα αστείο». Πάμε να το ακούσουμε.
ξυπνήσει και στο σχολείο έχεις αργήσει. Η μαμά όταν σου γκρινιάζει κι ο μπαμπάς αγριό κοιτάζει. Τσακώθηκες με τη Μαρία, στην τάξη κάνεις φασαρία. Γιατί μωρία η δασκάλα αύριο λέει δεν έχει μπάλα. Πάλι τα αδέρφια τα μικρά σου πειράξανε τα πράγματά σου. Κανείς δεν θέλει να σε νιώσει και πάλι σε έχουνε πληγώσει. Πες το με ένα αστείο να διώξεις απ' την καρδιά το κρύο. Πες το με ένα αστείο στη θλίψη σου να πεις για πάντα δύο. Πίσω το χαμόγελο να φέρει. Πες το με ένα αστείο, ένα αστείο. 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 Επιστρέψαμε λοιπόν και ακούσαμε το νικητήριο βραβείο της πρωτοβάθμιας στην κατηγορία τραγούδι. Συνεχίζουμε με το βραβείο δευτεροβάθμιας Μυρτώ στην ίδια κατηγορία τραγούδι. Ναι, ναι. Μιλάμε πάντα για τον τρίτο διαγωνισμό που έγινε το 2017 και το βραβείο της δευτεροβάθμιας πήρε συμμετοχή του Terra Santa College με τίτλο «Τι είναι αλήθεια». Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και αυτό. Βομβαρδίζουν τη ζωή μου με εικόνες σαν στοιχιά. Βομβαρδίζουν τη ζωή μου με εικόνες σαν στοιχιά. Βομβαρδίζουν τη ζωή μου κάθε μέρα με εικόνες και με ήχους που μου δέρνουν την καρδιά. Στο χαρτί, στον αέρα εφαρμόζουνε κανόνες σαν στοιχιά που γύρω φέρνουν τα μυαλά. Ο κόσμος παραθέτει σαν στοιχιά. Ζω στο άπειρο σαν ψευδαίσθηση μου φέρεται πια. Ο κόσμος παραθύρω, κοιτάζω στο άπειρο, σαν ψευδαίσθηση μου φαίνεται πια. Βομβαρδίζουν τη ζωή μου με εικόνες σαν στοιχιά. Βομβαρδίζουν τη ζωή μου με εικόνες σαν στοιχιά. Μια φωνή όλη μαζί πρέπει να ακούστη ξανά. Σαν βρεφιά το μέλλον είμαστε εμείς. Οι νέοι αυτής της γης την αλήθεια μας ας βρούμε κι ας μην καθυστερούμε τώρα πια. Ο κόσμος παραθύρω, κοιτάζω στο απειρό, σαν ψευδαίσθηση μου φαίνεται πια. Ο κόσμος παραθύρω, κοιτάζω στο απειρό, σαν ψευδαίσθηση μου φαίνεται πια. Την αλήθεια απ' όλα αυτά, την αλήθεια απ' όλα αυτά, την αλήθεια απ' όλα αυτά.
Εδώ είμαστε πάλι. Λοιπόν, ακούσαμε από το Terrace and the College την Ιρλήθεια. Και θα συνεχίσουμε με το βραβείο ακροατών, πάλι στην κατηγορία τραγούδι, που είναι από το σχολείο Αγίου Θεοδόρου με τίτλο Επικοινωνία. Ας πάμε να το ακούσουμε λοιπόν. Επιστρέψαμε λοιπόν. Αχ, πάμε τώρα στις ειδικές διακρίσεις, ε! Ναι, εκείνη τη χρονιά. Πριν από αυτό όμως, έχουμε ένα σχόλιο. Για... Θα το διαβάσεις εσύ, Μαρία? Η ευτυχία μας γράφει υπέροχο τραγούδι και αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την πρόεδρό μας. Και περνάμε λοιπόν στις ειδικές διακρίσεις τώρα. Εκείνη τη χρονιά είχαμε αρκετές, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Τέλεια. Οπότε, να ακούσουμε την πρώτη, να ξεκινήσουμε, μην χάνουμε χρόνο. Πάμε. Τέλεια. Ξενόγλωσσου στίχου, λοιπόν, με το πρώτο γέλ Νεάπολης Θεσσαλονίκης, Inevitable. Thank you.
Εδώ είμαστε και πάλι και πρέπει, Μαρία, να πούμε πως κάθε χρόνο υπάρχουν πάρα πολλές ωραίες συμμετοχές με ξενόγλωσσο στίχο. Ναι, πραγματικά κάθε χρόνο πιστεύω ότι θα ήταν ωραία ειδική κατηγορία ο ξενόγλωσσος στίχος να παραμείνει. Ναι, πραγματικά. Γιατί πολύ, και μιλάω και για τον εαυτό μου, γιατί και εγώ ό,τι τραγούδι έχω στείλει τα είχε ξενόγλωσσο στίχο, νιώθουν μεγαλύτερη άνεση να εκφραστούν στα αγγλικά. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, αλλά είναι ωραία αίσθηση το να γράφεις σε μια γλώσσα πέρα από τη μητρική σου. Είναι πάρα πολύ ωραίο το ξένο στίχος, είτε αυτό είναι αγγλικά, είτε γαλλικά, γερμανικά, εξαρτάται τη γλώσσα που ξέρει ο καθένας. Είναι πάρα πολύ ωραίο και επίσης ακούγεται και διαφορετικά στο αυτί του καθενός. Ναι, πραγματικά είναι ωραίο. Βασικά δίνει και ποικιλία, που είναι πάντα όμορφη. Mm-hmm. Συνεχίζουμε λοιπόν με τις ειδικές διακρίσεις. Πάμε στην κατηγορία στίχου, όπου κέρδισε το 5ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου με τον τίτλο «Βάλω φωνή». Πάμε να δούμε. Επιστρέψαμε λοιπόν και Μυρτώ μου, όπως είπαμε, ο τρίτος διαγωνισμός είχε θέμα την τέχνη της επικοινωνίας. Mm-hmm. Οπότε δεν νομίζω να έλειπε από τις ειδικές κατηγορίες η κατηγορία ράδιο επικοινώνησε.
Πολύ λογική σκέψη μου ακούγεται. Το οποίο ήταν νικητήριο, το Μουσικό Σχολείο Βέρειας, με το τίτλο «Κύματα ραδιοφωνικά». Τυχαία σύμφωση, είμαι από τη Βέρεια, μένω στη Βέρεια αυτή τη στιγμή. Έτσι, έτσι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη συμμετοχή. Ποια νικητήρια συμμετοχή. Επιστρέψαμε λοιπόν και έχουμε και σχόλιο από την δικιά μας ευτυχία Τούλιου. Ο Φόνης Κορίτσια είναι ένα τραγούδι για ένα έργο που είχαμε κάνει 13 σχολεία του European School Radio για την Παγκόσμια Μέρα Ραδιοφώνου το 2015. Αξέχαστες στιγμές. Πολύ ενδιαφέρον. Και ήταν πολύ ξεσηκωτικό τραγούδι. Να γράψουν ένα τραγούδι μαζί. Πραγματικά ξέχαστο. Και ήταν και ξεσηκωτικό, δηλαδή εμείς πίσω από τις κάμερες, όσο δεν μας βλέπατε, είχαμε ρίξει χορό με τη Μάρια. Συνεχίζουμε λοιπόν, Μυρτώ. Mm-hmm. Η επόμενη κατηγορία είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Ναι, γιατί μπορούμε να τη συνδέσουμε πολύ εύκολα με το φετινό μας διαγωνισμό. Έτσι, πράγματα πιο σύγχρονα. Το θέμα λοιπόν ήταν συνεργασία ελληνικών σχολείων και της ομογένειας. Επειδή στον διαγωνισμό «Κάντε τον ακουστή» δεν συμμετέχουν μόνο σχολεία από την Ελλάδα. Συμμετέχουν επίσης σχολεία από την Κύπρο και οι ομογενείς φυσικά. Το τραγούδι λοιπόν αυτό δείχνει με πολύ μεγάλη παραστατικότητα. Πριν από αυτό έχουμε ένα σχόλιο. Ευγένιος Γιαρένης, μπράβο σας κορίτσια, είσαστε και δύο πολύ λαμπρές. Για τους τεχνικούς σας να αυξήσουν την ένταση όταν ακούμε τα τραγούδια, φυσικά. Θα το μεταφέρουμε. Η ομάδα, το κοντρόλ.
Λέει η Ελένη, λέει γεια σας, ευχαριστώ και σήμερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ελένη. Αχ, πολύ ωραία. Είμαστε, ακόμα στο πρώτο μισάωρο, ολοκληρώνουμε το πρώτο μισάωρο. Και είμαστε ακόμα στο τρίτο διαγωνισμό. Έχουμε ακόμα να πούμε. Για συνέχιση με αυτό. Λοιπόν, οπότε είπαμε ότι η ειδική διάκριση για την υποκατηγορία συνεργασίας ελληνικών σχολείων και ομογένειας συνδέεται πάρα πολύ με το φετινό μας θέμα που είναι από το εγώ στο εμείς και χαρακτηρίζεται από συλλογικότητα. Οπότε πιστεύω θα είναι πολύ ενδιαφέρον να το ακούσουμε. Πάλι έτσι μια συλλογική προσπάθεια. Ήταν λοιπόν από ελληνικά σχολεία από όλο τον κόσμο και έχει τίτλο «Χώρα Ελλάδα μας γλυκιά». Πάμε να το ακούσουμε. Επιστρέψαμε λοιπόν και έχουμε σχόλια από το European. Ο Γιώργος από τη τεχνική μας ομάδα πρόλαβε και έστειλε την καλησπέρα του. Η κυρία Μαρία Μελεσανάκη έστειλε και αυτή τις καλησπέρες της και καλή εκπομπή, κορίτσια. Την ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζοντας λοιπόν, η κυρία Άννα Παντεράκη έστειλε καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Όντως, για να μην ξεχνάμε ότι έχουμε πίσω μας και μία τεχνική ομάδα. Έτσι ακριβώς. Και η Ευτυχία, η πρόεδρός μας, γυρνάει και λέει «Μπείτε YouTube και αφήστε το σχόλιο σας να βγει στον αέρα». Όντως, άμα το αφήσετε στο YouTube, υπάρχει και ο σύνδεσμος λίγο πιο πάνω, στο chat. Μπορείτε να γράψετε το σχόλιο σας και να βγει στον αέρα. Σας περιμένω. Συνεχίζουμε λοιπόν εδώ πέρα με τις ειδικές κατηγορίες από τον τρίτο διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί η τέχνη της επικοινωνίας» στο θέμα μας.
με την ειδική κατηγορία ενήλικοι μαθητές του τραγούδι από το Σπερινό Γυμνάσιο Κιλκής με τίτλο «Χρόνια πώς περάσανε». Ας το ακούσουμε λοιπόν. Θυμήσου ποιος ήσουν παλιά και ποιος είσαι τώρα. Οι άνθρωποι αλλάζουν και εγώ άλλαξα γνώμη. Δύσκολες μέρες πέρασαν, ναι, πέρασαν χρόνια. Χρόνια στα οποία εμείς μάθαμε μόνοι. Πάντα δίπλα μου οι φίλοι μου, χωριά εμείς δεν κάνουμε. Μας έμαθα να αγαπάμε ένας τον άλλον. Και ξέρω, είμαι σίγουρος, για μένα θα πεθάνουνε. Για χρήματα και δόξα, κανέναν δεν αλλάζω. Τώρα που βλέπεις πως δεν είσαι μόνος και χαίρεσαι, χαίρεσαι, χαίρεσαι τόσο. Ένας το τόσο να πάρουν κι άλλοι, άλλοι που δεν έχουν τίποτα μπρο. Εγώ έχω και λέω πως δεν είναι δίκαιο. Πρέπει να μπούμε όλοι μας σε κόπο. Να δώσουμε κι όχι να παίρνουμε μόνο. Να δώσουμε κι όχι να παίρνουμε μόνο. Αγαπώ την αλήθεια, είναι πως σκέφτομαι πάντα για άλλους. Αλλά κάποιοι δεν βλέπουν και θέλουν απλά να με κάνουν να φύγω. Δεν έκανα πίσω τα βήματα, ήθελα να δω αν ήμουν πάνω. Και όταν κατάλαβα ποιος είναι ποιος, αφήνω, αφήνω, αφήνω. Και να έβλεπα χρόνια πως περάσανε. Μακάρι να μπορούσα να σταματήσω χρόνο. Και τώρα που όλοι μας τόσα μάθαμε, πως περπατάμε μέσα στο χώρο. Και να έβλεπα χρόνια πως περάσανε. Μακάρι να μπορούσα να σταματήσω χρόνο. Και τώρα που όλοι μας τόσα μάθαμε, πως περπατάμε μέσα στο χώρο. Και να έβλεπα χρόνια πως περάσανε. Μακάρι να μπορούσα να σταματήσω χρόνο. Και τώρα που όλοι μας τόσα μάθαμε, πως περπατάμε μέσα στο χώρο. Και να έβλεπα χρόνια πως περάσανε. Μακάρι να μπορούσα να σταματήσω χρόνο. Και τώρα που όλοι μας τόσα μάθαμε, πως περπατάμε μέσα στο χώρο. Είναι φορές που έχω άδικο, το παραδέχομαι. Αυτό δεν θα πει πως θα με μάθεις κάτι που δεν ξέρω. Συμβουλές μόνο από τους μεγαλύτερους δέχομαι. Κι αν δεν αξίζω αυτό που λένε, πατάνε φρένο. Μόνιμες λέξεις τα λόγια που ακούμε σήμερα. Ίσως δεν είναι η αλήθεια και απλώς τα προσπερνάμε. Από παλιά δεν είχα φόβο, όπου και να πήγαινα. Και κάτι αν χρειάζεσαι μπρο, απλώς φώναξέ με. Εκτιμώ πραγματικά αυτό που έχω. Τα χρόνια δεν αλλάζουν τις καρδιές μας, να το ξέρετε. Παλιά δεν είχα νιώσει, τώρα όμως το νιώθω. Αν κάποιος θέλει να φύγει, πίστεψε απ' έξω φαίνεται. Με κλειστά τα μάτια έμαθα να προχωρήσω. Κι αν δεν είστε έτσι, δεν πειράζει, επιτρέπετε. Έχω να κάνω πράγματα, αρκεί να προσπαθήσω. Και να αφήσω όνομα που το παιδί μου δεν θα ντρέπεται. Και να Ευρώπα χρόνια πως περάσανε. Μακάρι να μπορούσα να σταματήσω χρόνο. Και τώρα που όλοι μας τόσα μάθαμε, πως περπατάμε μέσα στο χώρο. Και να έβλεπα χρόνια πως περάσανε. Μακάρι να μπορούσα να σταματήσω χρόνο. Και τώρα που όλοι μας τόσα μάθαμε, πως περπατάμε μέσα στο χώρο. Γυρίσαμε λοιπόν. Είναι πολύ όμορφο που βλέπουμε μαθητές όλων των ηλικιών να θέλουν να συμμετέχουν στο διαγωνισμό και να δημιουργήσουν. Αυτό ακριβώς. Είναι πάρα πολύ ωραίο και μιλάμε τώρα για 2017. Ναι, όσο πάει προχωράμε. Γιατί και καλύτερο. Πάμε λοιπόν στην τελευταία δική κατηγορία. Στην κατηγορία τραγούδι, όπου είναι Λιλιπούτιον ερμηνευτών, το 8ο νηπιαγωγείο Νάουσας, με τίτλο «Η Παλέτα». Στην άλλη άκρη λοιπόν, αλλά πιστεύω ότι θα είναι εξίσου καλή προσπάθεια. Ας το ακούσουμε. Yeah.
Επιστρέψαμε λοιπόν. Και αν δεν κάνω λάθος, Μυρτά, τελειώσαμε τις ειδικές κατηγορίες. Ναι, και μαζί με αυτό τελειώσαμε και την κατηγορία των τραγουδιών γενικότερα. Τέλεια. Θα συνεχίσουμε με τα σποτάκια. Πολύ καλή ιδέα. Πρώτο σποτ λοιπόν από τις βασικές μας κατηγορίες. Α, πριν από αυτό μας ενημέρωσαν ότι έχουμε κάποια σχόλια. Μαρία, θα τα διαβάσεις? Φυσικά. Από το Facebook λοιπόν, Άντρι Χαραλάμπους. Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ για την ωραία εκπομπή. Ανούλα από Κύπρο. Τα φιλιά μας λοιπόν. Και την αγάπη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία λόγια. Νότις για νετζές. Η γρουπία School Radio είναι ένα λαμπρό ραδιόφωνο και έχει εσάς κορίτσια και λαμπρή εικόνα. Αυτές οι εκπομπές που ξεκινάνε λογικά τη τηλεοπτική παρουσία του European. Αυτές οι εκπομπές θα μείνουν στην ιστορία λοιπόν που έχουν και το τηλεοπτικό. Έχετε δει και κύριε Νότη. Και η Χριστίνα λέει γεια σας κορίτσια. Γεια σου Χριστίνα, ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας και σήμερα. Συνεχίζουμε λοιπόν, έλεγες για τα σποτ. Ακριβώς, λέω ότι έχουμε τις βασικές μας κατηγορίες αρχικά, δεν υπάρχουν ακόμη ειδικές διακρίσεις, ξεκινάμε από την αρχή. Λοιπόν, οπότε στην κατηγορία της πρωτοβάθμιας, το 5ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου ξεχώρισε με όνομα Ανάθεμα τα κινητά, με τίτλο τραγουδιού. Πάμε να τα ακούσουμε, ενδιαφέρον ακούγεται. Στην Αφρική επικοινωνούν έτσι. Οι ναυτικοί επικοινωνούν κάπως αλλιώς. Όσο για τους Ινδιάνους, εμείς στην Κρήτη όμως επικοινωνούμε κάπως διαφορετικά. Μπρε σύντεκνε, μεγάλο με το κοπάδι μου. Από το iPhone σε παίρνω. Σήμερα μπρε σύντεκνε το επουσούνες. Εδώ θα βγάλω μια σέλφι με τον μπροσταρόκλειο. Θέλω μπρε σύντεκνε να μου κάνεις like στο Facebook. Και πες και στον κουμπάρο μου το σύφι να μου κάνει κι αυτός. Σε χαιρετώ βάει γιατί θα μου φύγουν τα οζά. Ανάθεμα τα κινητά κι αυτόν που τα είχε φεύρει. Ανάθεμα τα κινητά, τον ύπνο μου έχω χάσει. Ανάθεμα τα κινητά, πάντα το μετανιώνεις. Πάντα το μετανιώνεις, μία βραδιά περνάς καλά και χίλια το πληρώνεις. Επιστρέψαμε λοιπόν. Και συνεχίζουμε με την κατηγορία δευτεροβάθμιας, όπου η νικητήρια αποδέχθηκε το 8ο Γυμνάσιο Χαρνών με τον τίτλο «Παταλάει». Τέλεια. Ας περάσουμε να το ακούσουμε. Εγώ στο δωμάτιό μου 20 likes, 3 σχόλια. Εγώ στην εκδρομή 25 likes, 5 σχόλια. Εγώ μόνος 30 likes, 7 σχόλια. Εγώ με τις κολλητές μου 32 likes, 8 σχόλια. Εγώ γελαστή 35 likes, 10 σχόλια. Εγώ με τα καινούργια μου παπούτσια 57 likes, 12 σχόλια. Εγώ ευτυχισμένη. Απογοητευμένη. Αγχωμένος. Προβληματισμένη. Κουρασμένη. Αισιόδοξος. Ενθουσιασμένη. Φοβισμένη. Σφάλμα σύνδεσης. Για επιδιόρθωση της βλάβης, κοιτάξτε έξω από την οθόνη του κινητού σας. Η ζωή δεν έχει application. Πάτα like στην πραγματικότητα.
Είμαστε πίσω λοιπόν. Έτσι ακριβώς λοιπόν και συνεχίζουμε με τις ειδικές διακρίσεις. Η πρώτη λοιπόν είναι διάκριση περιεχομένου. Το κείμενο λοιπόν του ραδιοφωνικού μηνύματος το διακρίθηκε το δεύτερο για έλεγχη δώρου. Με τίτλο «Έχεις άποψη». Έχεις άποψη. Έχω άποψη. Την εκφράζεις. Έχεις άποψη. Έχω άποψη. Την εκφράζεις. Έχεις άποψη. Έχω άποψη. Την εκφράζεις. Διστάζω. Μη διστάζεις. Μίλα δυνατά. Μίλα ελεύθερα. Σε ποιον να μιλήσω. Οικογένεια, φίλοι, σχολείο. Κάποιος αισθάνεται όπως εσύ. Κάποιος είναι και για σένα. Κάποιος περιμένει να σε ακούσει. Κάτω, 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 κάτω. Να ακουστεί! Γυρίσαμε λοιπόν και συνεχίζουμε με τις ειδικές κατηγορίες, με τις ειδικές διακρίσεις. Η επόμενη είναι σε πνευματικό κατς από το Νάσο Αγλαντιάς, η φύση σε πλή. Πάμε να το πούμε. Πολύ ωραίο. Τρέχεις κι εσύ. Ξέρω ότι τρέχεις κι εσύ, γιατί κι εγώ τρέχω. Νιώθεις το άγχος. Η καρδιά σου χτυπά πιο γρήγορα από ό,τι μπορείς να μετρήσεις. Σου επιτίθενται οι σκέψεις σου. Τρέξε. Διάβασε. Άργησες. Πλήρωσε. Σταμάτα. Κόψε ταχύτητα. Άκου. Ηρέμησε. Κλείσε τα μάτια. Η φύση σε καλεί. Αφέσου ελεύθερο. Άσε τη φαντασία σου να ταξιδέψει. Ταξίδεψε με τα πουλιά. Χόρεψε με τα φύλλα των δέντρων. Άσε το φλίσβο των κυμάτων να σε παρασύρει. Άκου τι έχει να σου πει ο αέρας. Ζωγράφισε την ψυχή σου με το χρώμα του ουρανού. Ονειρέψου με τα αστέρια. Γίνε δημιουργικός. Είσαι δημιουργικός. Θυμήσου το. Η φύση σε καλεί. Θα απαντήσεις. Για την επόμενη με τα ραδιοφωνικά μηνύματα. Mm-hmm. Με... Για την επόμενη ειδική διάκριση, Μαρία, βλέπουμε
ότι οι ανήλικοι μαθητές δεν σταματούν να δημιουργούν, όπως είδαμε και στο προηγούμενο για το τραγούδι, που ήταν επίσης ειδική διάκριση. Είχαμε λοιπόν το Σπερινό Γυμνάσιο Μεσολογίου με ηλικιακές τάξεις, που το σποτ τους ονομαζόταν Σόπα Άκου. Επίστρεψε λοιπόν και πηγαίνουμε τώρα στα ραδιοφωνικά μηνύματα, στην τελευταία ειδική κατηγορία της εκφραστικότητας. Ω, τέλεια. Ποιο σχόλιο ήτανε? Έχουμε το 303ο νηπιαγωγείο Ηρακλείου με τον τίτλο Μίλα και Άκου. Πριν είχαμε Σόπα και Άκου, τώρα έχουμε Μίλα και Άκου. Κατάλαβες? Τέλεια, ναι. Πάμε να το... Αφού για επικοινωνία έχουμε να κάνουμε. Πάμε. Μοιράζομαι με τον άλλον το πρόβλημά μου, τις γνώσεις μου, τα συναισθήματά μου, τη χαρά μου. Όμως με ακούει κανείς? Με καταλαβαίνει? Με νιώθει? Πώς πρέπει κι εγώ να σωπαίνω? Ναι, σωπαίνω. Σωπαίνω κι εγώ. Ακούω. Και ακούω. Σε ακούω. Σε προσέχω. Σε βλέπω. Σε νιώθω. Δεν μιλώ μονάχα. Επικοινωνώ μαζί σου. Ακούω και σένα. Ακούω τη γνώμη σου για όσα σου λέω. Ακούω την κριτική σου. Για να γίνω κι εγώ καλύτερος. Για να γίνει και η κοινωνία καλύτερη. Σωπαίνω και ακούω. Μιλώ και επικοινωνώ. Εσείως λοιπόν φτάσαμε στο τέλος του διαγωνισμού του τρίτου διαγωνισμού λοιπόν. Συνεχίζουμε με τον επόμενο διαγωνισμό και φεστιβάλ λοιπόν. Τέταρτο διαγωνισμό, τρίτο φεστιβάλ. Με το θέμα «Δημιουργούμε την πολιτιστική μας κληρονομιά» που έγινε το 2018 στα Τρίκαλα. Εσύ Μαρτώ, πότε ξεκίνησες έτσι τα πρώτα σου βήματα στο European? Εμένα αυτός ήταν ο πρώτος διαγωνισμός στον οποίο συμμετείχα. Ήμουν πρώτη λυκείου εγώ τότε και ήταν η πρώτη μου γνωριμία και με το European School Radio και με τον διαγωνισμό. Δεν ήξερα στην αρχή τι γινόταν, να σου πω την αλήθεια. Με πλησίασαν κάτι παιδιά από μεγαλύτερη τάξη που είχαν πει ότι θα συμμετέχουν. Θέλοντας έτσι να... επειδή ήξεραν ότι εγώ έγραφα στίχους. Καταλήξαμε λοιπόν να δουλεύουμε έτσι μαζί. Αυτό που έλεγα και, στην προηγούμενη μας εκπομπή για όσους μας παρακολουθούσαν. Ότι δηλαδή ερχόμαστε πιο κοντά μέσα από αυτό το διαγωνισμό. Και ήταν και μια διαδικασία, έτσι ήταν μια πρόκληση, το να ψάξουμε να βρούμε για τι πράγμα θα μιλήσουμε. Γιατί η πολιτιστική μας κληρονομιά είναι πολύ ευρύ θέμα. Δηλαδή θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για τη φύση που έχει η Ελλάδα ή για τους αρχαίους Έλληνες ή
Για τον τόπο μας συγκεκριμένα, για την περιοχή μας. Δηλαδή εδώ, εγώ μένω στο Αιγάλεο και έχουμε μεγάλη ιστορία σχετική με τη μικρασιατική καταστροφή. Οπότε σκεφτόμασταν διάφορα τέτοια πράγματα. Αυτό θα έλεγα, επειδή μένεις στην Αθήνα και για αρχαία Ελλάδα θα μπορούσατε πάρα πολύ να το αναπτύξετε το θέμα, Παρθενώνας, από όλα, οπότε πολύ καλή ιδέα. Και πώς συνεχίζετε? Καταλήξαμε να μιλάμε, εμπνεύστηκε ένα παιδί που έγραψε και τη μουσική, από ένα ποίημα του Ελίτη, βασικά από μια ρίση του, που έλεγε ότι την Ελλάδα, άμα την αποσυνθέσεις, θα καταλήξεις με ένα αμπέλι, μια ελιά και ένα καράβι. Που σημαίνει ότι με αυτά μπορείς και να τα ξαναχτίσεις. Ή μπορεί να ήταν κάπως έτσι, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Και έτσι το τραγούδι το δικό μας λεγόταν Ελιά. Και μιλάγαμε λίγο αυτό, πώς από τις στάχτες μπορείς να φτιάξεις ξανά κάτι σπουδαίο, κάτι όμορφο, κάτι που θα θυμίζει τις ένδοξες μέρες του παρελθόντος. Όμως, αν δούμε τα τραγούδια, πες μου. Αν δεν κάνω λάθος, λέω, πρέπει να έχουμε και σχόλια. Α, ας τα δούμε τότε. Για να δούμε. Και στο τσάταμα έχουμε κάποια σχόλια αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε να δούμε πρώτα από αλλού και θα δούμε και το chat. Α, ο Σίμος στέλνει καλή εκπομπή, κορίτσια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σίμο, που είναι και αυτός μέλος του European School Radio και της ομάδας της συγκεκριμένης, όχι, αλλά δεν πειράζει, θα τον θέλαμε. Και συνεχίζει και λέει, Μπάμπη, δώσε κι άλλο μουσικό χαλί στο λαό. Έτσι, έτσι. Μπάμπη, ακούσε εκεί πέρα στο κοντρόλ πίσω, ο λαός σας ζητάει. Ευγένιε, κάνε τα μαγικά σου με τα μπλιμπλίκια σου. Η αλήθεια είναι ότι βασιζόμαστε πάνω τους. Έτσι, έτσι, ο Σίμος. Φωνικό τσουρέκι, ωραίο παρατσούκλι, μ' αρέσει. Μυρτώ, πότε θα μας παίξεις κάτι με την κιθάρα. Σε εμάς έχει παίξει, backstage. Τώρα θα δούμε εδώ πέρα στον κόσμο. Ναι, αυτό. Προσεχώς, προσεχώς. Έχουμε εκπομπές ακόμη. Συντονιστείτε να δείτε. Έτσι ακριβώς. Η Τζοάννα Γιαρένη. Καλησπέρα, κορίτσια. Καλησπέρα και σε εσένα, Τζοάννα. Νότις Γενιτζές. Θα ακούσουμε και το δικό σας τραγούδι. Το Δημηρτό. Καλή ερώτηση. Θα πρέπει να πηγήσω στον Ευγένιο αυτή η ερώτηση. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε λοιπόν. Τα βραβευμένα και μετά θα δούμε αν θα καταλήξουμε και στο δικό μας. Και συνεχίζει ο κύριος Γενιτζές. Μήπως όντως να το παίξεις την κιθάρα? Δεν θα ήταν κακή ιδέα. Ναι, θα το σκεφτούμε, θα δούμε. Θα το δούμε τώρα backstage. Τέλεια, λοιπόν. Και από το European από το chat, ο κύριος Ζαχαρίας λέει, χαχαχα, μας κολλήσατε τα καλά μικρόβια εδώ στο European School Radio. Και η κυρία Άννα Πατεράκη έχει αρκετά σχόλια εδώ πέρα. Καλό είναι αυτό, βλέπουμε ότι έχουμε κοινό. Ο Ζαχαρίας λέει, καλησπέρα σε όλους, δεύτερη εκπομπή, πάμε δυνατά, φυσικά. Η κυρία Ευτυχία λέει, νομίζω Μαρία και Άννα, τον Ζαχαρία τον μαγεύσατε για τα καλά εκεί στην Κρήτη. Mm-hmm. Έτσι. Κύριε Ζαχαρία, είχε το μικρόβιο της δημιουργίας από μόνος του, γράφει η κυρία Άννα Πατεράκη. Και τέλος, η Μαρία γράφει, γεια σας, σας λέω, δεν ακούτε, γεια σου και, σένα, και σε σένα, Μαρία. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Και πάμε τώρα στις κατηγορίες. Α, κι άλλο. Κι άλλο από το Facebook, λοιπόν. Καλησπέρα, κορίτσια, σας ακούμε και χαιρόμαστε από τη Δήμητρα Κονιάρη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε τώρα στην κατηγορία τραγούδι, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, για ξεκινάμε. Λοιπόν, θα δούμε πρώτα τη βραβευμένη συμμετοχή από τον Υπηαγωγία, που είναι το ιδιωτικό Υπηαγωγείο Ροδίων Παιδεία, που λέγεται το τραγούδι του Στόνη το Πλατώνη. Πάμε να το ακούσουμε. Thank you.
Επιστρέψαμε λοιπόν και συνεχίζουμε με τις νικητήριες συμμετοχές του διαγωνισμού. Πάμε στην κατηγορία δημοτικό λοιπόν, Μυρτώ, αφού ακούσαμε τον Τόνι του Πλατώνη. Τέλεια, οπότε το δημοτικό είχε ένα τραγούδι που ονομαζόταν «Ωραίος είναι ο τόπος μας, ωραίοι και χωρί του», από το 8ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου, που νομίζω ότι το είδαμε και στο προηγούμενο διαγωνισμό. Mm-hmm. Πάμε να γιατί... Ναι. Επιστρέψαμε λοιπόν και συνεχίζουμε με την επόμενη κατηγορία που είναι γυμνασίου. Από το δεύτερο γυμνάσιο Βόλου, ποδήλατα στην παραλία του Βόλου. Ωραίο σωτή. Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε κι αυτό. Μια Κυριακή, μια μέρα όμορφη, ζεστή και μελιά καλά, με τα ποδήλατα μας τα αστραφερά.
λοιπόν. Τέλεια, και θα πάμε στην επόμενη κατηγορία που είναι το Λύκειο. Το ΕΕΚ Αχαΐας λοιπόν, με τίτλο «Το πολύτιμο κλειδί». Πάμε να το ακούσουμε. Στα μέρη που λατρεύω, αρχαία μνημεία βλέπω και μαγεύομαι. Ακρόπολη, Βεργίνα, Ολυμπία ταξιδεύω. Τις ρίζες σου να αγαπάς, ποτέ μην τις ξεχάσεις. Μουσική, χορός και παραδόσεις, αυτά που πρέπει να φυλάς. Ζω στο παρόν και σκέφτομαι, βλέπω το μέλλον και πορεύομαι. Του παρελθόντος το κλειδί αναζητώ, με λέξεις αγάπης τραγουδώ. Ζω στο παρόν και σκέφτομαι, βλέπω το μέλλον και πορεύομαι. Του παρελθόντος το κλειδί αναζητώ, με λέξεις αγάπης τραγουδώ, με λέξεις αγάπης τραγουδώ. Εδώ είμαστε και πάλι. Γίνεται να φύγουμε? Όχι βέβαια, όχι πριν τις 10. Έτσι ακριβώς λοιπόν. Πήγε ήδη 9 και 10. Εντάξει, καλά πάμε. Ναι, συνεχίζουμε λοιπόν. Πάμε στο βραβείο Κροατών από το Λοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Ασωμάτων με τίτλο «Η ιστορία της Αίγινας». Πάμε να το ακούσουμε.
Επιστρέψαμε λοιπόν και συνεχίζουμε με την κατηγορία Σποτ Μυρτό μου, όπου πρώτο έχουμε το νηπιαγωγείο, από το νηπιαγωγείο Όσας, με τίτλο «Γέρασα και με παράτησαν». Ας το ακούσουμε. Αχ, τι ήταν αυτό που έπαθα. Γέρασα και με παράτησαν. Πρέπει να είμαι τώρα γύρω στα 200. Εγώ, η οικία του Χατζή Χατζή Χριστάκη, κατάντησε ένα ερείπιο. Πάνε τα χρόνια που ήμουνα νέα και έπεσαν τα παιδιά στην αυλή μου κρυφτό και κυνηγητό. Τότε ήμουν πολύ όμορφη, με άσπρες κουρτίνες, γαλάζια πόρτα και σκαλιστά κάγκελα. Η μαμά ετοίμασε ωραίες λιχουδιές και μας φοβολούσε κανένα και γαρύφαλο κάθε Χριστούγεννα. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Είμαι μόνο έρημο και λυπημένο. Μου είπαν ότι είμαι μνημείο και ότι θα μου κάνουν κάτι που λέγεται αναστήλωση. Ξέρετε ποια είναι τα αντιρά μου, να είμαι ένα βουσίο και να γεμίζω φανές και γέγια. Όμως είμαι εδώ και κατερικά περιμένω και περιμένω και περιμένω. Με ακούτε, καταραίω! Βοηθήστε με! Αγαπώ τον τόπο μου, φροντίζω τα μνημεία του. Ωραία, λοιπόν, επιστρέψαμε. Και συνεχίζουμε με την κατηγορία δημοτικό, σωστά? Σωστά. Και έχουμε το Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας, που μας ταξιδεύει στη Χίο. Και ο τίτλος του ήταν «Μαστίχα Χίου, το γιατρός όφησας». Πάμε να το ακούσουμε. Η πολιτιστική κληρονομιά τρώγεται. Τρώγεται. Και κάνει καλό και στα δόντια. Αφήνει ωραία γεύση στο στόμα. Έχει μια γεύση γλυκιά και είναι όλο νοστιμιά. Μαστίχα Χίου, προτιμάμε τα φυσικά προϊόντα του τόπου μας. Το δάκρυ της Χίου είναι νόστιμο, υγιεινό και θρεπτικό. Τα μαστιχόδεντρα φυτρώνουν στη Χίου και μόνο στη Χίου. Από τα αρχαία χρόνια η μαστίχα έγινε γνωστή τόσο για το ξεχωριστό της άρωμα, όσο και για τις θεραπευτικές της ιδιότητες. Η μαστίχα γίνεται διάφορα προϊόντα. Γλυκά, σαπούνια, τσίχλες, καλλυντικά, πουτά, φάρμακα ζωντόκριτα. Είναι προϊόν pop. Γι' αυτό είναι έσοδος στον πληθυσμό. Γι' αυτό, αν ψάχνετε κάτι για να νιώσετε χαρούμενοι, αν ψάχνετε κάτι για να αρωματίσετε τα γλυκά σας, αν ψάχνετε κάτι για να ξεχάσετε πιο γρήγορα τον πόνο σας, Μαστίχα Χίου, τον γιατροσόφι σας! Μαστίχα Χίου, μία και μοναδική και σ' όλο τον κόσμο σ' ακουστεί! Πολύ ωραίο και αυτό το σποτ. Εγώ πίστηκα πάντως να χρησιμοποιήσω μαστίχα Χίου. Έτσι ακριβώς. Τέλεια. Θα μας πας στην επόμενη κατηγορία, Μαρία? Λοιπόν, η επόμενη κατηγορία είναι γυμνασίου και είναι από το 4ο γυμνάσιο Κερατσινίου. Με τίτλο «Μην προσπερνάς το παρελθόν». Τέλεια. Ας το ακούσουμε. Δεν βλέπεις το κόκκινο! Πού πας? Πού πας? Βιάζομαι, έχω ραντεβού! Πού? Στο Δημοτικό Θέατρο! Πού πας? Βιάζομαι, πάω για ψώνια! Πού? Στη Βασιλεία Γεωργίου! Πού πας? Για καφέ! Πού? Στο Βασαλιμάνι! Πού πας? Στο λιμάνι! Βιάζομαι, φεύγω ταξίδι! Στάσου, άνθρωπέ μου! Στάσου μια στιγμή! Μα δεν μπορώ! Βιάζομαι! Στάσου! Μην τρέχεις! Άνοιξε τα μάτια! Δες! Πρόσεξε!
Τι βλέπεις στους δρόμους της πόλης? Βλέπω το παρελθόν της. Παλιά σπίτια φτωχικά. Σπίτια πλούσια. Ένα παλιό σχολείο. Άκου. Οι δρόμοι έχουν πολλές ιστορίες να μας διηγηθούν. Τι ακούς? Ήχους από παλιά. Κουβέντες. Εδώ τα καλαλουστράκι. Σαλέπι, σαλέπι. Κουλουριά, ζεστά κουλουριά. Τι άλλο? Παιχνίδια. Τα μέτα μέτα. Τα μελικίτικα. Μέρνα βάρζα και βιέτα. Τους ελευθερία για όλους. Και τώρα τι ακούς? Τραγούδια. Μη πετάς στο παρελθόν. Δέσμες απ' τα κτίρια, τα μάτια των ανθρώπων. Επιστρέψαμε λοιπόν και πάμε στην τελευταία κατηγορία από το... από την κατηγορία spot, ραδιοφωνικό μήνυμα, για τον διαγωνισμό «Κάνε τον ακουστή» 2018, όπου έχουμε την κατηγορία λυκείου, με νικητήριο το νέο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο και λύκειο Ρόδου, με τίτλο «Η παράδοση του χθες, την ανέμη του αύριο». Τέλεια. Το χθες, το σήμερα, το αύριο, σε μια κλωστή δεμένα, στην ανέμη τυλιγμένα, δώσε κλώτσο να γυρίσει, η παράδοση να συνεχίσει. Η νηφική φορεσιά της γιαγιάς. Οι ιστορίες του παππού. Τα παραξυπνήματα στο ζευγάρι την άλλη μέρα του γάμου. Η μυρωδιά από το γιασιμί στην αυλή. Το κυριακάτικο τραπέζι. Λύρα απ' έξω το σκοπό να αρχινήσει ο χορός. Το σαντούρι και λαϊδί και στον κόσμο αντυχή. Λοιπόν, όπως είπαμε και νωρίτερα, εσύ συμμετείχες σε αυτό το διαγωνισμό. Πες μου τι βρήκες στη συμμετοχή. Παρακαλώ ο κύριος Χαράλαμπος Μουρατίδης στο κοντρόλ να παίξει τη συμμετοχή από το σχολείο της Μυρτούς Γιαρένη, παρακαλώ. Πω πω. Ναι, πέμπτο γενικό λύκειο Εγάλεο, το τραγούδι λεγόταν Ελιά. Πραγματικά, τι μου θυμίζετε. Αισθάνομαι... Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν. Yes.
Τέλειο. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Ωραίο τραγούδι. Ποιος τραγουδούσε, ποιος έπαιζε κιθάρα, για εξηγήσου. Λοιπόν, ενώ στις δύο επόμενες χρονιές που συμμετείχα, γιατί εμείς συμμετείχαμε και τις τρεις χρονιές του Λυκείου, υπέγραφα και μουσική και στίχους, τώρα σε αυτό είχα μέρος μόνο στους στίχους. Δηλαδή, σε τίποτα άλλο. Τραγουδάει η Ευελίνα Κουρπά, η οποία είναι συνομιλική μου. Πιάνο έπαιζε η Μαριάννα Κουρπά, η αδελφή της. Βιολί ο Σταμάτης Κουρπάς, αδελφός της. Όλο το σώμα είχαμε πιάσει. Είσαι να τι σε ήθελαν. Έλατε. Όχι, με ήθελαν γιατί ήταν και κάποιος άλλος ασχετός ακόμη, Κωνσταντίνος Καφαράκης, ο οποίος είχε γράψει τη μουσική και παίζει τις κιθάρες που ακούτε. Και έκανε και το μίξ στο τέλος. Ναι, ήταν μια δουλειά που έγινε πολύ απροσδόκητα. Δηλαδή, δεν βρεθήκαμε άτομα που ίσα που γνωριζόμασταν και φτιάξαμε ένα τραγούδι. Ήταν ευχαριστώ. Έχουμε σχόλια λοιπόν στο YouTube. Πάμε να τα διαβάσουμε λοιπόν. Πολύ ωραίο το θέμα αυτού του διαγωνισμού. Υπέροχες οι φωνές των παιδιών. Πραγματικά και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εδώ πέρα. Να αναδείξουμε. Να προωθήσουμε όλες αυτές τις φωνές των παιδιών. Αλέξανδρο, καλησπέρα σας. Υπέροχα και σήμερα. Πολλά συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον επόμενο διαγωνισμό και φεστιβάλ, το οποίο πήρε μέρος στο Βόλο. Βεβαίως. Για ξεκινά, κάνε ένα intro. Για να πω. Λοιπόν, σε αυτό βέβαια σου έχω εγώ μια έκπληξη, αλλά θα σας πω πρώτα την εισαγωγή. Λοιπόν, το θέμα ήταν η φωνή μας ασπίδα στα λόγια του Μίσους. Έγινε το 2019, το φεστιβάλ έγινε στο Βόλο και η τελετή βράβευσης. Ήταν η πρώτη βράβευση που καλύφθηκε και τηλεοπτικά. Και βέβαια, πριν περάσουμε στις βραβευμένες μας συμμετοχές, θα περάσουμε να ακούσουμε μια συμμετοχή που είχες στείλει εσύ, Μαρία, με το σχολείο σου. Θες να μας πεις τον τίτλο? Πες μου αυτό. Αυτό δεν το ξέρω, θα μας πει η ομάδα μας. Δυστυχώς δεν πρόλαβα να το βρουν, όμως... Θα γίνω ρόμπα μόνο από τη φωνή μου. Δεν θα γίνεις ρόμπα από τη φωνή σου, είμαι σίγουρη ότι θα είναι τέλειο. Θες να μας πεις τον τίτλο? Αν σου πω, δεν θυμάμαι καν τον τίτλο. Γιατί το βγάλαμε συνολικά. Εγώ κάθισα, έγραψα σενάρια δεξιά-αριστερά, τους κοινοθετήσαμε. Τέλεια. Τότε πάμε να τα ακούσουμε. Θα μιλήσει από μόνο του. Πάμε να τα ακούσουμε. Προσωπικά πιστεύω ότι το φαινόμενο αυτό αποτελεί μάστιγα για τη σύγχρονη κοινωνία. Δυστυχώς όμως οι διαστάσεις του μεγαλώνουν μέρα με τη μέρα. Οι συνέπειες που δημιουργούνται στα θύματα μπορούν να αποβούν μοιραίες. Η ελευθερία του καθένα σταματάει εκεί που ξεκινάει η ελευθερία του άλλου. Η έλλειψη παιδείας είναι αυτή που τροφοδοτεί τέτοιου είδους φαινόμενα. Η παιδεία είναι αυτή που σε κάνει σωστό άνθρωπο και όχι ένα σχόλιο κατακρίνοντας κάποιον για την εμφάνισή του ή τα πιστεύω του. Το σχολείο λοιπόν πρέπει να προάγει και την κοινωνική αλλά και τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Η αντιμετώπιση. Θεωρώ ότι οφείλει να περιλαμβάνει σε πρώτο στάδιο τον αποκλεισμό του αποστολέα των απειλητικών μηνυμάτων και σε δεύτερη φάση την αναφορά των εν λόγω περιστατικών στις αρμόδιες αρχές. Μην είσαι απλός θεατής. Βοήθησε και εσύ στην εξάλληση του ρατσισμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μαρία, ήταν πολύ ωραία προσπάθεια, πολύ ωραίο σποτ. Νομίζω περάσατε το μήνυμα που θέλατε. Θες να μας πεις κάτι για τη διαδικασία το, πώς το φτιάξατε? Λοιπόν, στο σχολείο για πολύ μεγάλη μας τύχη,
υπήρχε μια κενή μικρή αίθουσα, την οποία την πήραμε εμείς και την κάναμε στούντιο. Τι ωραία. Και εκεί πέρα τα παιδιά που ήμασταν, μαζευτήκαμε, στήσαμε, κάναμε από πίσω green screen. Είχαμε απ' όλα. Και πραγματικά οι καθηγητές μας είχαν αφήσει ελεύθερους να το οργανώσουμε από μόνοι μας. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ευτυχώς, θα πω εγώ για μένα, δεν υπάρχει το βίντεο κλιπ αυτή τη στιγμή. Δεν πειράζει, υγεία. Είμαι σίγουρη ότι θα ήταν πολύ ωραίο και ίσως θα μπορέσουμε να το βρούμε. Είμαι σίγουρη ότι στην ιστοσελίδα του διαγωνισμού θα υπάρχει κάπου. Οπότε μπορούμε να το ψάξουμε μόνοι μας, να το δούμε. Δεν γλιτώνεις. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα στις κατηγορίες από τον διαγωνισμό στο Πόλο. Τέλεια. Πάμε στον υπηαγωγείο, στην κατηγορία τραγούδι, όπου έχουμε το πρώτο υπηαγωγείο Μουρικίου, με τίτλο «Τη συμμετοχή του Σκολοκύθα». Που θα δούμε και βίντεο κλιπ σε αυτό. Θα δούμε και βίντεο κλιπ, ακριβώς. Πάμε λοιπόν να το δούμε και να το ακούσουμε. Τέλεια. Παραμερίζουμε το εγώ, ανακαλύπτουμε το εμείς. Μοιάζομαστε και αλληλοστηριζόμαστε. Μαζί στις δυσκολίες, μαζί και στις χαρές. Μία λέξη θα ακούσει, όταν πόνο της καταστροφής. Μία λέξη θα ακούσει, όταν πόνο νιώσεις απειδητή. Μία λέξη θα ακούσει, όταν τρομάξεις από πίση. Μία λέξη θα ακούσει, όταν φίλο της μετροπή. Κολοκύθα, 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 μια φωνή. 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 Μία λέξη θα ακούσει όταν μόνος είσαι στην αυλή. Μία λέξη θα ακούσει όταν βλέπεις χωρίς ένα φιλί. Μία λέξη θα ακούσει όταν διαφέρεις η ζωή. Μία λέξη θα ακούσει όταν κόμπα πέσει στη γη. Κολοκύθα, 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 μια φωνή. Κολοκύθα, 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 μια φωνή. Κολοκύθα, 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 μια φωνή. Κολοκύθα, 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 μια ζωή. Κολοκύθα. Ακούσαμε την Κολοκύθα λοιπόν. Είχε μεγάλη απήχηση εκείνη τη χρονιά. Φαντάζομαι ότι γι' αυτό κέρδισε κιόλας. Θυμάμαι, θυμάμαι. Αχ, και τα παιδάκια που ανέβηκαν στη σκηνή στο φεστιβάλ που είχε γίνει στο κέντρο της Μητρόπολης, πρέπει να ήταν, αν δεν κάνω λάθος, στο Βόλο. Λίγο έξω από Βόλο. Είχε πάει εκείνη τη χρονιά. Εγώ είχα και την τύχη και πήγα στο φεστιβάλ. Τέλεια, μόνο πολύ φεστιβάλ ωραία. Πήγα. Όχι, εμείς δυστυχώς, ενώ εκείνη τη χρονιά είχε τύχει να είμαστε στο Βόλο με μια εκδρομή, δεν είχαμε καταφέρει να παρευρεθούμε και το είδαμε από τα social media φυσικά, γιατί το European School Radio έχει παρουσία αρκετά χρόνια σε Instagram, Facebook, από εκεί που βλέπουμε και τα μηνύματά σας φυσικά. Έτσι ακριβώς. Και συνεχίζουμε λοιπόν με τις υπόλοιπες κατηγορίες. Ας συνεχίσουμε με την επόμενη που είναι το δημοτικό. Έχουμε το Δημοτικό Σχολείο Ολυμπιών με τον Έναστρο Ουρανό. Έχουμε πάλι βίντεο κλιπ. Εκείνη τη χρονιά είχαμε πολύ μεγάλη συμμετοχή με βίντεο κλιπ. Ήταν ωραίο, χαρακτηριστικό. Να το ακούσουμε. Πάμε. Α, πριν από αυτό, έχουμε ένα σχόλιο από το YouTube. Για να δω. Ο Παύλος γράφει «Μπράβο σας». Ευχαριστούμε πολύ. Ακούω μόνο την καρδιά σου. Μήπως βλέπουν τον πόνο πίσω από τα χαμόγελά σου. Το θυμό που κρύβεις στη γλυκιά ματιά σου. Και τα λόγια που σωπαίνουν.
μες τα δάκρυα σου. Πολύ παλιά στο μακρινό σου πλανήτη, άφησες μες στο χαλασμό ένα σπίτι και μοναχό σαν ένα άλλο αστέρι, περιπλανιάσεις άλλα γνωστά μέρη. Πολύ παλιά στο μακρινό σου πλανήτη, άφησες μες στο χαλασμό ένα σπίτι και μοναχό σαν ένα άλλο αστέρι, περιπλανιάσεις άλλα γνωστά μέρη. Πολύ παλιά στο μακρινό σου πλανήτη, άφησες μες στο χαλασμό ένα σπίτι και μοναχό σαν ένα άλλο αστέρι, περιπλανιάσεις άλλα γνωστά μέρη. Επιστρέψαμε λοιπόν και ακούσαμε τον ένα στον ουρανό, πάρα πολύ ωραία συμμετοχή, πραγματικά ήταν πάρα πολύ ωραίο και το τραγουδάκι τους και όλα. Και η ποιότητα και η χορογραφία φαίνονται οργανωμένοι πραγματικά. Έτσι ακριβώς. Συνεχίζοντας λοιπόν, πάμε στην κατηγορία γυμνάσιο. Κάτσε όπου... Μαρία, περίμενε. Μπορείς... Εγώ έχω μεγάλη περιέργεια να μου πεις το τι ακριβώς έγινε στο φεστιβάλ. Γιατί εγώ δεν πήγα. Φεστιβάλ. Ναι, το λοιπόν... πώς ήταν, πώς περάσατε. Εγώ ήμουν μόνο μία μέρα στο φεστιβάλ, ήμουν την Παρασκευή που έγιναν και οι απονομές. Εν τω μεταξύ, εγώ ήμουν τρίτη λυκείου. Είχα και μάθημα την ίδια μέρα στο φροντιστήριο. Και είχα έναν καθηγητή αρχαίων λίγο περίεργο. Και το παίρνω τηλέφωνο και το λέω, Στέλιο, ξέρεις, δεν θα μπορέσω να έρθω στο μάθημα. Και με λέει, κάτι συνέβη. Τέλος πάντων. Δεν μαλώσαμε πολύ στο τηλέφωνο, αλλά εντάξει, ήταν ωραία. Γυρίσαμε το Βόλο μας, άφησαν οι καθηγητές μας ελεύθεροι, φάγαμε. Ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Πραγματικά είχα... Σου θυμίσει αυτές τις εκδρομές τις πολυήμερες, μόνο που ήταν μία ημέρα. Τέλεια. Και ο Βόλος ήταν είναι και ωραία πόλη. Ωραία εμπειρία, γεμάτη μέρα. Γνωρίσαμε πάρα πολύ κόσμο από διαφορετικά μέρη της Ελλάδας. Πάρα πολύ ωραία. Δεν έχω λόγια. Πρέπει να ήταν και τέτοιες μέρες, Απρίλιος. Οπότε λιακάδα. Καλός καιρός γενικότερα. Εχθές, σαν εχθές, πρέπει να έγινε η απονομή βραβείων. Πω πω. Ήταν οπότε τέλειο και το timing που κάνουμε αυτόν το... Έτσι. Αυτή την εκπομπή. Συνεχίζουμε λοιπόν με τα γυμνάσια, όπου έχουμε το γυμνάσιο Υλικού Μαγνησίας, με τίτλο Πορεία προς την Ειρήνη. Πάμε να δούμε την έδρα τους. Και να τους ακούσουμε.
στο μίσος του κόσμου, εγώ φωνάζω, σ' αγαπώ. Επιστρέψαμε λοιπόν. Πάει και αυτή η συμμετοχή. Έτσι ακριβώς. Και πάμε στα γυμνάσια, στην κατηγορία τραγούδι πάντα μένουμε. Στο Λύκειο φυσικά, γιατί το γυμνάσιο το είπαμε πριν, γιατί είπαμε ότι είναι και του Βόλου, έτσι, δικό τους. Εντάξει, αλλά είναι και λογικό, γιατί όταν ακούς τόσες ωραίες συμμετοχές, δύσκολα κρατάς το μυαλό σου ότι έχουμε να πούμε τι όχι. Ακριβώς, και εμείς που βλέπουμε και τα βίντεο κλιπ, όπως και ο κόσμος που είναι από τα live streaming στο YouTube και στο Facebook, μπορεί να δει και τη δουλειά των παιδιών που πραγματικά είναι υπέροχη. Αυτό το συγκεκριμένο είχε και το animation, είναι πολύ προσεγμένες οι συμμετοχές βασικά. Θυμάμαι τώρα, μια και είπες πολύ προσεγμένες. Mm-hmm. Όταν είχαμε πάει στο κτίριο τέλος πάντων της Μητρόπολης, mm-hmm. στο συνεδριακό και στο Βόλο εκεί πέρα και περιμέναμε να μας βάλουν σε αίθουσα για να ξεκινήσει η τελετή απονομής, μας βάζουν πρώτα σε μια βιβλιοθήκη και λέμε τώρα τι θα κάνουμε εδώ πέρα. Ετοίμαζαν ακόμα την αίθουσα και προσπαθούσαν κάπως να βολέψουν τον κόσμο. Ηλικείο κλειστό. Όχι, όχι. Από πού θα πάρουμε το καφέ μας? Εμείς οι μεγαλύτεροι. Εντάξει, ναι, είσαστε τρίτη ηλικία. Αλλά ήταν πολύ ωραίο το μέρος, η θέα υπέροχη. Mm. Έβλεπες όλο το Βόλο στο πιάτο. Mm-hmm. Ήταν και απογευματάκι. Θυμάμαι που ξεκινήσαμε τη Βέρεια με βροχή. Mm. Και μετά που περάσαμε τα Τέμπη χιλιακάδα. Έτσι γίνεται συνήθως, όσο κατεβαίνεις. Και εμένα να μιλάνε δική μου, πού πας με το φορεματάκι και με το δερμά, με το τζιν, το μπουφάν. Εγώ να μας φάσει. Κάτι ξέρω, είχα κάτι ξέρω. Βάλει το eyeliner μου, σήμερα ξέχασα να το βάλω, βαριόμουνα. Δεν πειράζει, υγεία τώρα, μέσα στην καραντίνα. Όχι, εγώ σου λέω, θυμάμαι. Είμαστε ωραίες μέσα στο σπίτι. Αυτό έχει σημασία. Εντάξει. Είμαστε ωραίες παντού, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Εμένα το πρόβλημά μου ήταν ότι σου λέω, επειδή δεν μπορέσαμε να παρευρεθούμε και παρόλα αυτά ήμουνα στην Πορταριά, ήταν το ξενοδοχείο που είχαμε πάει, που ήταν πολύ κοντά στο Βόλο. Να έχω μπει στο live στο Instagram. Ναι, να έχω μπει στο live στο Instagram και να κοιτάζω και να λέω γιατί να μην είμαι εκεί. Δηλαδή, φαινόταν τόσο ωραία η διάθεση, ο κόσμος, τα παιδιά που ανέβαιναν πάνω να βραβευθούν είτε να παρουσιάσουν τη συμμετοχή τους. Ήτανε πραγματικά, δηλαδή, ακόμη και που δεν ήμουν εκεί, μου είναι αξέχαστη στιγμή. Τώρα θυμάμαι, εμείς είχαμε μαζευτεί τρία σχολεία, αν δεν κάνω λάθος. Εμείς, το μουσικό και από την Αλεξάνδρεια, αν δεν κάνω λάθος, ένα σχολείο. Και πήγαμε όλοι μαζί με ένα πούλμαν. Mm. Με ένα λεωφορείο. Ελληνιστή. Και πήγαμε πρώτα, παρακολουθήσαμε τα εργαστήρια. Mm-hmm. Ήταν στο Βόλο, έγιναν σε ένα γυμνάσιο, αν δεν κάνω λάθος. Έγιναν τα εργαστήρια, ραδιοφωνικού λόγου, τη τεχνολογία πίσω από το ραδιόφωνο. Είχαν ειδικούς δημοσιογράφους. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μας είχαν και σαντουιτσάκια με χυμό. Να τα λέμε. Ήταν που ήταν κλειστό το κηλικείο. Παρακαλώ, γι' αυτό. Τα λέμε και αυτά. Και εκεί πέρα, στο φεστιβάλ, ήταν η πρώτη μου επαφή με την εταιρεία σαν European School Radio, με τα άτομα που ήταν μέρος της επιστημονικής εταιρείας. Ναι. Είδα την Αριστεία, γνώρισα την Αριστεία, γνώρισα τον Βαγγέλη, γνώρισα την κυρία Ευτυχία, τον κύριο Νότη, τους γνώρισα στο Βόλο. Χάρη στον Γιώργο βέβαια, που βρίσκεται στο οργανωτικό κομμάτι σήμερα μαζί μας. Γνώρισα το τι είναι στην Ευρωπία, να το πούμε έτσι. Τέλειο. Συνεχίζουμε οπότε λοιπόν με την κατηγορία. Κάτι. Ναι. Συνεχίζουμε λοιπόν με την κατηγορία του Λυκείου,
με το τέταρτο γενικό λύκειο Κέρκυρας με τίτλο Ελπίδα. Ας το δούμε. Sacrifice underlays a world in disguise. When I open my eyes, there's a world trapped in eyes. Επιστρέψαμε λοιπόν και ήδη το είπαμε, πολλές χρονιές έτυχε να συμμετάσχει στον τον κάτω να ακουστεί τον καημένο. Άμα συμμετέχεις μία δεν γίνεται να μην δηλώσεις συμμετοχή επόμενη, είναι εθιστικό. Εμένα έχει τελειώσει μετά η σχολική παύλα ραδιοφωνική μου καριέρα, οπότε δεν μπορούσα να συμμετέχω σε άλλον διαγωνισμό. Και γι' αυτό είσαι τώρα μαζί μας στον ρόλο της παρουσιάστριας. Δεν πειράζει αυτό. Έχω τις τελευταίες δύο χρονιές το ρόλο της παρουσιάστριας και περνάω πάρα πολύ ωραία. Τέλεια. Οπότε, Ανήρα, η τεχνική μας ομάδα έχει έτοιμο το τραγούδι της Μυρτούς. Καλό θα ήταν να το βάλει τώρα να παίξει. Και μετά θα σας πω και λίγα πράγματα γι' αυτό. Έτσι ακριβώς. Destiny's calling, can't be stopped by the words. The sun hid his face and we're sinking in the dark. Even his mourning for the hate in their heart. But we will stand tall, God, we still have a heart to mend. So get up to grow, we're an empire without an end.
Everyone will know our name. Our legacy we will defend. A fire no man can tame, an empire without an end. Answer the crisis call when our enemies appear. We may be few in numbers, but we know of no such thing as fear. But we will stand tall, 'cause we still have a heart to mend. So get up to grow, we're an empire without an end. Everyone will know our name, our legacy we will defend. A fire no man can tame, an Λοιπόν, τώρα που επιστρέψαμε, θέλω να μου πεις όσα περισσότερα γίνεται για αυτήν τη συμμετοχή. Ποιος τραγουδάει? Καλά, είπαμε εσύ έγραψε στίχους, το έχουμε βεβαιώσει αυτό. Εντάξει. Ποιος παίζει, τι παίζει, τι μήνυμα θέλετε να περάσετε μέσα από αυτό, όλα. Λοιπόν, εκείνη τη χρονιά το θέμα μας, το είπαμε βέβαια στην αρχή, αλλά εντάξει, μπορεί να το έχουμε ξεχάσει, ήταν η φωνή μας ασπίδα στα λόγια του μίσους. Λοιπόν, ο τίτλος που είχαμε επιλέξει ήταν λατινικός, παρόλο που η στίχη ήταν στα αγγλικά. Λεγόταν Imperium sine fine το τραγούδι. Δηλαδή, αυτοκρατορία χωρίς τέλος. Είναι μια φράση που τη χρησιμοποιούσαν οι Ρωμαίοι για να αναφερθούν στη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, που εντάξει, τελείωσε μεν, αλλά ναι, στο ενδιάμεσο, τι να λέγανε, ότι δεν θα έχει τέλος. Έτσι λοιπόν και εμείς, είναι όλο το τραγούδι αλληγορικό, έτσι μια μεταφορά, για το πώς άμα είμαστε ενωμένοι και άμα είμαστε καλοί με τους γύρω μας, και με τους εαυτούς μας φυσικά, γιατί τα λόγια του μίσους μπορεί να στοχεύονται και προς τους εαυτούς μας. Τότε δεν θα έχει τέλος η βασιλεία μας, η αυτοκρατορία μας. Σε αυτό το τραγούδι λοιπόν συμμετείχαμε τρία κορίτσια. Η Ευελίνα Κουρπά που τραγούδαγε και στο προηγούμενο και η οποία οργάνωσε και τις φωνές, δηλαδή έτσι, το arrangement, τις δεύτερες και αυτά. Η Αγγλική Βουρλιώτη, η οποία επίσης τραγουδούσε, και εγώ, που και εγώ τραγουδούσα. Και γενικά συμμετείχαμε και τρεις και στο να βρούμε την αρχική ιδέα για το τι θέλουμε να πούμε με αυτό το τραγούδι. Γιατί όλα έτσι ξεκινάνε. Παρόλο που γι' αυτό εγώ είχα ένα προσχέδιο που δεν είχα ολοκληρώσει ποτέ και όταν κοιτάζαμε τους στίχους που είχα γράψει στο παρελθόν λέγαμε, όπα αυτό, άμα το φτιάξουμε μπορεί να ταιριάζει στο θέμα. Και έτσι λοιπόν προσθέσαμε πράγματα και καταλήξαμε με αυτό. Έπαιζα εγώ κιθάρα, ακουστική. Μας βοήθησε με την ηλεκτρική κιθάρα το παιδί που ήταν στην προηγούμενη συμμετοχή, ο οποίος βέβαια ήταν πλέον απόφυτος, όμως εντάξει, θέλαμε λίγη βοήθεια. Ο Κωνσταντίνος ο Καφαράκης. Και κάπως έτσι καταλήξαμε με αυτό το τραγούδι που, εντάξει, πλέον ήμασταν και έμπειροι, οπότε ήταν και πιο εύκολο και πιο ευχάριστο το να το φτιάξουμε.
Έτσι ακριβώς. Είχατε ήδη μία συμμετοχή στον Κάντον Ακουστή, οπότε είχατε πάρει μία γεύση για το πώς είναι ο διαγωνισμός. Έχουμε και ένα σχόλιο. Από την Ευτυχία, wow, Μυρτώ, το θυμάμαι. Χαίρομαι. Έτσι, έτσι. Πω, πω, πραγματικά αυτό το φεστιβάλ πιστεύω, εμένα πόσο μάλλον θα μου μείνει αξέχαστο. Περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει τώρα το 2021, να δούμε τι θα γίνει το 2022. Είναι όλα ρευστά. Χρονιές λέγαμε για Κέρκυρα, δεν έγινα. Προσεύχομαι. Τώρα θα δούμε. Τώρα μας βλέπω την Αλεξανδρούπολη. Έχουμε την Ελένη Ταγκάλου. Πολύ ωραία εκπομπή σήμερα, κορίτσια, μπράβο. Ευχαριστούμε, πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν. Και ήρθε η ώρα να κλείσουμε την εκπομπή μας, Μυρτώ. Πήγε και έλεγες 10. Πήγε και έλεγες 10. Τέλεια, περνάει η ώρα. Όταν περνάς καλά. Έτσι ακριβώς. Και όταν ακούς τους ωραίες συμμετοχές, τους διαγωνισμούς. Αυτό. Οπότε, σας ευχόμαστε ένα υπέροχο βράδυ. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη, 8 με 10. Και μέχρι τότε, σας ευχόμαστε να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Τρίτη και 13 σήμερα πήγαν όλα πάρα πολύ καλά. Αυτό, οπότε εντάξει, οι επόμενες εκπομπές θα βγουν νερό. Βγουν ακόμη καλύτερες. Οπότε καλό σας βράδυ σε όλους μας τους ακροατές και στην όλη κοινότητα του European School Radio. Και να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Καλό βράδυ. European School Radio TV.